σε μια προβλήτα που όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι καλύπτεται από τα κύματα, δένουν και αυτή τη σεζόν τα πλοία που εξυπηρετούν τους επισκέπτες και τους κατοίκους της Αγίας Ρουμέλης. Το πολύ αναμενόμενο έργο συντήρησης των χερσαίων χώρων του λιμανιού της περιοχής περιμένει την τελική έγκριση παρά το γεγονός ότι εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 90.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τους έχω πει ότι δεν μπορούν να γίνουν δουλειές στο λιμάνι εργασίας μήνες από αρχές Μαΐου μέχρι 20 Οκτωβρίου. Ο Απρίλιος και ο Νοέμβριος να γίνουν. Δηλαδή όταν έχει φουλ κόσμο το λιμάνι, πώς θα γίνει να κάνουν, δεν μπορούν να κάνουν έργα. Και Δήμο δίνει μια σαφής απάντηση. Το Λιμενικό Ταμείο Χανίων προχώρησε φέτος την τοποθέτηση ξύλινων σκιαδίων στο λιμάνι της Αγίας Ρουμέλης, από όπου ταξιδεύουν καθημερινά πάνω από 1.000 επισκέπτες του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. Οι επιχειρηματίες της περιοχής ζητούν η αναβάθμιση του λιμανιού να μην γίνει εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Ωστόσο, υποστηρίζουν ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν ανταποκρίνονται στην επισκεψιμότητα συνολικά των νοτιών παραλίων. Έχουν υποσχεθεί πως θα γίνει μια ανάπλαση μπροστά στο λιμάνι και στην Αγία Ρουμέλη, στις ταβέρνες μπροστά. Υπάρχει στην περιοχή της Μασχάλης μια μελέτη, η οποία μας υποσχέθηκε το Λιμενικό Ταμείο ότι το κοινή θα υπάρξει αποτέλεσμα, αλλά δεν μας δίνουν το πότε. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας έχουν εγκριθεί 7 έργα για λιμάνια των Χανίων, ανάμεσα στα οποία και αυτό της Αγίας Ρουμέλης, στο οποίο όμως και φέτος ο κατάπλους των πλοίων θα εξαρτάται από τους ανέμους. Με πολύ δυσκολία. Οι καπετάνοι είναι σε αυτό το θέμα ήρωες.